Δεν ξέρω αυτές τις μέρες τι μας συγκλονίζει περισσότερο. Τα άδικα πράγματα τα οποία φτιάχνουμε το κράτος μας ή το αίμα το άδικο αυτών των παιδιών που προσπαθεί να σκεπάσει το κράτος. Λες και δεν επήρε. Δεν ξέρω, αλλά το άδικο, έλεγε η γιαγιά μου, δεν το ευλογάει ποτέ ο Θεός. Και σκεφτόμουν σήμερα στη Θεία Λειτουργία μου όσες φορές οι Εβραίοι, ο Ισραηλιτικός λαός, που πάλευε με τόσους εχθρούς, όσες φορές, λέει, ήταν κοντά στο Θεό του, δεν τολμούσε και δεν είχε τη δύναμη να τον πειράξει κανένας άλλος λαός. Και όταν βγαίνανε, λέει, στη μάχη, με τους Φιλιστέους ιδιαίτερα, είπε ο Θεός τον Αρών, θα κρατάς τα χέρια σου σε προσευχή και να είναι σταυρός με το σώμα σου. Αυτό προεικόνιζε τη δικιά μας δύναμη, τον δικό μας σταυρό, το σταυρό του Χριστού που μπορεί να νικήσει τα πάντα. Πότε όμως, όταν και μέσα στην καρδιά μας έχουμε Χριστό, όταν και στη ζωή μας και στην κοινωνία μας και στην πατρίδα μας έχουμε Χριστό, όταν διώχνουμε τον Χριστό και όταν έδιωχναν τον Χριστό και οι Ισραηλίτες, έρχονταν και τους πετσόκοπαν οι λαοί. Και όταν, λέει, κρατούσε τα χέρια του σταυρωμένα, ο Αρών, νικούσα. Και μάλιστα ζήτησε, λέει, να σταθεί ο ήλιος εκεί, να μην δύσει, γιατί αν έδιε θα τους σφάζανε όλους. Και όταν, λέει, κατέβασε τα χέρια, και έλειπε ο σταυρός, τότε τρέχανε να κρυφτούν γιατί νικούσαν οι Φιλιστέοι. Και τότε λέει ο Θεός, λέει ο άγγελος του Θεού, να κρατήστε, λέει, από κάτω τα χέρια του, να μην πέφτουν από την κούραση. Και έτσι τέλειωσε η μάχη. Τα σκέφτηκα αυτά και λέω, άραγε εμείς τώρα, σε αυτές τις φωνές που βάζουν όλα αυτά που γίνονται δίπλα μας, μέσα στην πατρίδα μας, έξω από την πατρίδα μας, μέσα στα σπίτια μας, έξω από τα σπίτια μας, σκοτώνει ο ένας τον άλλο, γράφουμε, υπογράφουμε νόμους, διατάγματα που ούτε να τα φανταστεί η κοινωνία θα μπορούσε πριν από μερικά χρόνια. Λέω, έστω και στους αγώνες μας, το προσωπικό του ο καθένας, τον κοινωνικό, τον εθνικό, της Εκκλησίας όλους, βάζουμε το Χριστό ή νομίζουμε ότι βρίζοντας, θα σιάξουν τα πράγματα. Με διάβολο καλό δεν θα κάνουμε.
ο αγώνας ο δικός μας περνάει μέσα από την ταπείνωση και την προσευχή και την αγάπη. Εγώ δεν βρήκα σε καμιά γραφή, γιατί με ρωτάνε και εμένα, θα τους βρήσεις παπά ή όχι. Μωρέ, ξέρω να τους βρήσω. Άλλωστε εκεί που πάω τις Κυριακές το απόγευμα, με έχουν μάθει να τους βρίζω. Αλλά η καρδιά μου και η ψυχή μου ένα ζητάει να κάνει. Να γονατίζω, να γονατίζω, να γονατίζω, να προσεύχομαι, να προσεύχομαι, να προσεύχομαι. Να δακρύζω, να δακρύζω, να δακρύζω, να κλαίω κάποιες στιγμές, να κλαίω, να κλαίω. Και τούτο εδώ να είναι το όπλο το δικό μου, το δικό μας, της Εκκλησίας μας. Χρόνια τώρα έχει πολλούς που κρίνουν, 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 κατακρίνουν, κατακρίνουν, κατακρίνουν. Σταλιά προσευχή κάνουν. Όταν τους ρωτάω μου λένε όχι. Σιγά μου κάνουν και προσευχή. Τότε μωρέ, με το διάβολο, διάβολος δεν φεύγει. Συγχωρέστε με, αλλά κανένας από τους πατέρες δεν μας λέει ότι με το διάβολο φεύγει διάβολος. Οι Άγιοι τι κάνανε, προσεύχονταν. Στα δύσκολα χρόνια προσεύχονταν. Όταν λέει ο στρατηγός Μακρυγιάννης, τούτος εδώ ο αγράμματος αγωνιστής το 21, ο οποίος ήταν λιοντάρι στην ψυχή και ακραία άνθρωπος του Θεού. Όταν λέει είχαν μια μάχη και δεν μπορούσαν να καταφέρουν τους Τούρκους και φοβόταν ότι θα τους νικήσουν και θα τους φάξουν, όπου βρίσκονταν πήγαινε και ξετρύπωνε ένα παρεκκλήσι και έφτανε στον Αγιάννη τον πρόδρομο που ήταν ο Άγιος του και δέστε τι του έλεγε. Τα έχει γραμμένα ο ίδιος τα απομνημονεύματά του, δεν τα λέω εγώ. Τι με πέρασες ρε Άγιε. Έτσι ήξερε να μιλάει. Γαϊδούρι με πέρασες. Εγώ να σε προσκυνάω, να σε προσκυνάω, να σε αγαπάω, να σε αγαπάω, να σου ανάβω, να σου ανάβω το καντήλι και εσύ να μην με βοηθάς. Αν δεν με βοηθήσεις, δεν ξανά έχει καντήλι. Έτσι ήταν οι αγωνιστές. Με τη δύναμη των Αγίων, των Αγγέλων, της Παναγίας και του Θεού πορεύοντα. Εμείς σήμερα προσπαθούμε με τη δύναμη των κομμάτων και είδαμε τώρα, συγχωρέστε με, εγώ γελάω τώρα, δεν ξέρω γιατί, που όλα τα κόμματα μαζί μας μέλεψαν. Και λέει το τροπάριο που ο ψάλτης μας όταν φτάνει εκεί το λέει πολύ καλά. Μη πεποίθατε επάρχοντας. Μην ελπίζετε από τους άρχοντες. Εις ουκές τη σωτηρία, τους οποίους δεν θα βρούμε σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν, άντε να το πάρουμε απόφαση. Φύγαν τούτα τα παιδιά πέρυσι. Θυμόμαστε, μωρέ, να προσευχηθούμε και να κλάψουμε. Βρίσκω συχνά, ξανά και ξανά τις μανάδες, τους πατεράδες. Τι να πω στην κυρία Μαρία για την κόρη της, τη Μάρθη, που ήταν μόλις 18 χρονών και της δώσανε 2 κομματάκια κρέας και αυτά καμένα. Τι να της πω. Της λέω όμως για την προσευχή.
να μάθουμε προσευχή. Θα μας χρειάζεται κάθε μέρα η προσευχή. Έλεγε ο Χεροπαΐσιος, να προλάβεις να κάνεις φίλο σου το Θεό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, πριν σου έρχονται οι δύσκολες μέρες. Για να τους έχεις στις δύσκολες στιγμές από κούμπι καλό. Βλέπω κάποιες ψυχές που κάνουν ατέλειωτη προσευχή στο δρόμο, στη δουλειά, από εδώ, από εκεί και θέλω να τους φιλήσω τα πόδια. Και δεν φαίνονται, μην νομίζετε ότι είναι θεούσες έτσι, ξυλισμένοι. Όχι, εγώ δεν θέλω θεούσες ξυλισμένες. Ούτε ο Θεός θέλει. Χαρούμενος ανθρώπους που ξέρουν, για λέστε, ο Χριστός πριν το μαρτύριό του τι έκανε. Δεν πήγε στον κήπο της Γεστημανή και προσευχήθηκε. Και προσευχήθηκε, λέει, μέσα από την καρδιά του τόσο πολύ δυνατά και με πόνο γι' αυτό που έρχονταν. Μέχρι που είπε, παρελθέτω το ποτήριο να πεγού, γίνεται να μην το πιω αυτό το ποτήρι. Και αμέσως συμπλήρωσε στον πατέρα του. Πλην ους, όχι ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ θέλεις, Πατέρα. Και αυτό το ποτήρι, ξέρετε τι είχε μέσα, που ήπιε ο Χριστός, με το μαρτύριό του, τον πόνο, τα δάκρυα, τις αδικίες, τα βάσανα και τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και τις δικές μας. Αυτό έβλεπε. Αυτό φορτώθηκε και λύγησε όταν βάλαγε το σταυρό του. Πού πήγε όμως πριν και αμέσως μετά τον συνέλαβαν στον κήπο της Γεστημανή και έτρεχε, λέει, ο υδρός αυτού, ο υδρότας του, ο σιφρόμβι αίματος. Έτσι το παρομοιάζει το Ευαγγέλιο. Χριστός, Γιος του Θεού, είχε την ανάγκη όμως πριν το μαρτύριο να ζητήσει από τον Πατέρα. Και ξέρετε τι ζήτησε από τον Πατέρα. Τι ζήτησε. Κάνε, λέει, Θεέ μου, είναι όσοι είναι. Κάνε, λέει, να είναι ένα όλοι. Πόσο ένα να είναι. Καθώς και εμείς, ποιοι η Αγία Τριάδα ένεσμεν. Τόσο ένα μας θέλει ο Θεός. Και εμείς γιατί χωριζόμαστε. Γιατί βριζόμαστε. Γιατί πολεμιόμαστε. Γιατί πάμε απέναντι εμείς. Δεν αγκαλιαζόμαστε όλοι μαζί να νικήσουμε το κακό. Κάνε, λέει, να είναι ένα. Και παρακάτω, ενώ έβλεπε το μαρτύριο του, έβλεπε να πεθαίνει ο Θεός, λέει, μην ταρασές το ημών η καρδία, μην ταραχτείτε, σας παρακαλώ, και ούτε να δηλιάσετε. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Τώρα που θα με δείτε τόσο αδύναμο, γιατί ο Χριστός παραδόθηκε. Τι είπε στον Πέτρο. Βάλε το μαχαίρι, λέει, στη θέση του. Θα μπορούσα τώρα, λέει, να παρατάξω λεγεώνες αγγέλων και να μην τολμήσει κανένας να έρθει και να με πειράξει. Δεν το έκανε όμως. Γιατί?
Γιατί το έργο του ήταν να αποθάνει. Για ποιους? Για όλους τους ανθρώπους. Κάνε, λέει τώρα όμως, η χαρά είναι αυτής, η χαρά σε αυτούς να είναι πεπληρωμένη. Μαρτύριο έβλεπε, θάνατο έβλεπε, βάσανα έβλεπε και όμως νοιάζονταν για τη χαρά των μαθητών του, για τη χαρά, για τη χαρά, για τη χαρά. Λέει, ξαναλέει, είναι το Ευαγγέλιο, το περίφημο πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Έτσι πρέπει να περπατάμε, έτσι πρέπει να παλεύουμε, έτσι πρέπει να πολεμάμε, έτσι πρέπει να ζούμε. Και όταν έρχονται τα δύσκολα, αν έτσι πορευτούμε, τότε να πείτε σε αυτούς τους κυρίους όλους και από εντός της Ελλάδος και από εκτός της Ελλάδος, ότι τούτε εδώ η Εκκλησία δεν μπορεί να αποθάνει ποτέ, γιατί ο Χριστός της χάρισε την αιώνια ελπίδα, πια την Ανάσταση. Δεν πεθαίνει η Εκκλησία και ξέρετε γιατί δεν πεθαίνει. Εμείς οι παπάδες κάναμε και κάνουμε το πάνω να την πεθάνουμε. Τι νομίζεις? Έχουμε προσπαθήσει πότε θα διαλυθεί η Εκκλησία. Κάνουμε τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Χρόνια τώρα, αιρέσεις, ξανααιρέσεις, βλακίες. Μην πω και καμιά λέξη βαριά. Και όμως δεν πεθαίνει η Εκκλησία μας. Ποτέ. Γιατί ο θάνατος, το μαρτύριο, το βάσανο είναι κοντό, είναι μικρό. Είναι, λένε οι πατέρες, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Τρεις μέρες. Και μετά αναστέλλεται. Και τι είπε στο Ευαγγέλιο του Όρθρου σήμερα ο Χριστός, που μίλαγε με τους μαθητές του και οι μαθητές του δεν κατάλαβαν ότι ήταν ο αναστημένος Χριστός. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύει επί πάση ή συγκήρυξαν οι προφήτες, που δεν πιστεύετε στην Ανάσταση. Δεν πιστεύετε στην Ανάσταση, γι' αυτό πονάτε, γι' αυτό βασανίζεστε. Γι' αυτό τώρα που υποφέρετε ότι ο Χριστός χάθηκε. Δεν χάνεται ο Χριστός. Όχι. Τούτος ο Χριστός δεν χάνεται. Να τον κρύψουν, να τον διώξουν, να τον εξαφανίσουν με νόμους, με στρατούς, με όπλα, με εισαγγελείς, με δικαστές, με αστυνομικούς. Δεν θα χαθεί. Όχι. Γιατί κάπου θα βρίσκεται και η τελευταία ψυχή που θα τον έχει μέσα στην καρδιά της. Θα βρίσκεται. 400 χρόνια οι Τουρκαλάδες πάλεψαν. 4 χρόνια ήρθαν από πάνω οι άλλοι, οι πολιτισμένοι, πολύ εκείνοι, οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους. Σφάξανε και εδώ κοντά στο βουνό μας τρέχουν τα αίματα ακόμα. Τίποτα δεν κατάφεραν. Ούτε την πατρίδα, ούτε το γένος, ούτε τον Χριστό. Αυτά να κρατήσει. Και να μάθουμε, μην το ξεχνάμε. Να γονατίζουν. Έχουμε εδώ 30 Άγια Λείψανα. Έχουμε εδώ Παναγίτσα από το Κύχο. Έχουμε τον Σαχίου. Σας παρακαλώ, μην απλώνουμε απελπισία. Μην απλώνουμε απογοήτευση. Δεν κάνει καλό ούτε στις ψυχές μας, ούτε στις καρδιές μας, ούτε στη ζωή μας, ούτε στα παιδιά μας. Ούτε στον αγώνα μας. Γιατί θα πούνε αυτοί φοβήθηκαν ότι θα τους νικήσουμε. Πού είσαι, βρε, Αντωνάκη? Ή το, κύριε, πες το.